Ωραία. Συνέχιση. Αν μας παρουσιάσεις εσύ, απλώς μη με διακόψει, είναι χρονομετρημένη η ομιλία με ένα λεπτό παραπάνω, γιατί παθαίνω πανικό άμα μου πει κάποιος Εντάξει, «Αγιώνει το λεπτό». στα τελευταία 5 λεπτά, κάθε ένα λεπτό θα σου λέω ότι έχεις. Εντάξει. Οπότε θα ακούσετε ότι η Οπότε σωθήκαμε. Ιαπωνία είναι μακαρόνι. Ωραία. Εντάξει. Okay, άρα μπορούμε να Κατερίνα. ξεκινήσουμε βεβαίως. Να καλωσορίσουμε αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι. Καλησπέρα σας. Με τον κύριο Ροδόλφο Μασλία και εμένα θα ξεκινήσει η 8η συνεδρία. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν. Με θέμα δραστηριότητα φορέων και οργάνων ορολογίας. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χριστίνα Νικητοπούλου. Η κυρία Νικητοπούλου εργάζεται ως ορολόγος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Συντονίζει επίσης εργασίες της Διοργανικής Ομάδας Τυποποίησης Ορολογίας για τα Ενωσιακά Έγγραφα. Και ο τίτλος της ομιλίας είναι «Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 7 καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ενωσιακής ορολογίας». Καλώς ήρθατε, κυρία Νικητοπούλου. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα προχωρήσω στο διαμοιρασμό οθόνης. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε, παρακαλώ, ότι βλέπετε τα slides. Ναι, ωραία, τέλεια. Εντάξει, εντάξει. Τέλεια, ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε, η εισήγησή μου σήμερα αφορά 7 καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ενωσιακής ορολογίας που εφαρμόζονται στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πιστεύω ότι πολλά στοιχεία αυτής της παρουσίασης μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Η πρώτη καλή πρακτική είναι ότι η ορολογία τοποθετείται στο επίκεντρο της μεταφραστικής διαδικασίας. Όπως όλες και όλοι γνωρίζετε, οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 24 και οι εργασίες της πραγματοποιούνται από και προς όλες αυτές τις γλώσσες. Άρα μιλάμε για πάρα πολλούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Η ανάγκη αυτή για πολυγλωσσία έχει νομική βάση και μάλιστα την πρώτη ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη, τον κανονισμό 1 του 1958, στο οποίο προβλέπεται ότι όλες οι επίσημες γλώσσες των κρατών μελών είναι και επίσημες γλώσσες της τότε ΕΟΚ. Επίσης, βλέπουμε ότι στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι οι κανονισμοί και όλα τα έγγραφα γενικής εφαρμογής συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σκόπιμα χρησιμοποιείται το ρήμα «συντάσσονται» και όχι «μεταφράζονται», καθώς τις μεταφραστικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων δεν μεταφράζουν απλώς, αλλά παράγουμε γλωσσικές εκδόσεις των νομοθετικών εγγράφων, οι οποίες έχουν όλες την ίδια ισχύ, νομική ισχύ. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί μια μεγάλη ανάγκη για ασφάλεια δικαίου. Και επίσης ανάγκη για υψηλή ποιότητα των μεταφράσεων, καθώς αυτές οι γλωσσικές εκδόσεις χρησιμοποιούνται ως βάση για υποθέσεις τόσο στα εθνικά δικαστήρια, όσο και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό της ποιότητας εντάσσεται φυσικά και η ορολογία, η οποία χρειάζεται να χρησιμοποιείται ορθά, αλλά και με συνέπεια, τόσο εντός του ίδιου εγγράφου, μεταξύ των σχετικών νομοθετικών πράξεων, αλλά και μεταξύ όλων των γλωσσικών εκδόσεων. Σκεφτείτε ότι η λανθασμένη χρήση ορολογίας θα μπορούσε, με συγχωρείτε, να έχει νομικές συνέπειες, για παράδειγμα, τη λανθασμένη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει και έχουν εφαρμόσει ειδικές διαδικασίες για τη διαχείριση ορολογίας, έχουν αφιερώσει πόρους και χρησιμοποιούν και αρκετά εργαλεία. Χρησιμοποιούν και έχουν δημιουργήσει και αρκετά εργαλεία. Αντί, λοιπόν, για πάρεργο και υποπροϊόν της μετάφρασης, η ορολογία τοποθετείται στο
επίκεντρο της μεταφραστικής διαδικασίας, καθώς θεωρείται ουσιώδες μέρος της. Δεύτερον, η ορολογία προκύπτει ως αποτέλεσμα συνεργασίας. Ήδη εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, βλέπουμε ότι το παζλ της διαχείρισης ορολογίας συνθέτουν 4 συντελεστές. Έχουμε τους προϊσταμένους και τις προϊσταμένες, οι οποίες αφιερώνουν τους κατάλληλους πόρους και ορίζουν τις προτεραιότητες με βάση το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Στη συνέχεια έχουμε τη μονάδα συντονισμού της ορολογίας, η οποία συντονίζει την ορολογία σε διαγλωσσικό επίπεδο, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης. Τρίτον έχουμε τους ορολόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να καταχωρίζουν όρους στην ΙΑΤΕΤ, τη διοργανική βάση νοσιακής ορολογίας, στη γλώσσα τους, και επίσης αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ορολογικό ζήτημα εντός του τμήματος. Και τέλος έχουμε τους μεταφραστές και τις μεταφράστριες, οι οποίες συνεισφέρουν ορολογία μέσω της δουλειάς τους, αλλά είναι και παράλληλα οι τελικοί χρήστες και οι τελικές χρήστριες όλου αυτού του ορολογικού έργου. Πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, υπάρχει φυσικά και η διοργανική συνεργασία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ΙΑΤΕ, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας EURTERM, μέσω της οποίας συνεργάζονται οι ορολόγοι όλων των θεσμικών οργάνων. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες, στοχευμένες ομάδες εργασίας πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα για την προσθήκη νέων λειτουργιών στη βάση όρων ΙΑΤΕ. Και συγκεκριμένα όσον αφορά την ελληνόφωνη κοινότητα, υπάρχει η ομάδα τυποποίησης ορολογίας για τα ενωσιακά έγγραφα, η οποία συντονίζεται από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους των ελληνόφων γλωσσικών και γλωσσονομικών υπηρεσιών από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα λοιπόν αυτή συναντιέται ανατακτά χρονικά διαστήματα και η αποστολή της είναι ο συντονισμός και η συνεννόηση για την ορολογία που χρειάζεται να χρησιμοποιείται με εναρμονισμένο τρόπο στα ενωσιακά έγγραφα. Τρίτον, η συμβολή των ειδικών είναι απαραίτητη. Στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης μεταφράζουμε κείμενα που καλύπτουν όλους τους θεματικούς τομείς. Καλύπτονται θεματικοί τομείς όπως δίκαιο, οικονομία, υγεία, ενέργεια, περιβάλλον, εμπόριο και πολλά άλλα. Συνεπώς και η ορολογία χρειάζεται να εμπλουτίζεται τακτικά και μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη ορολογία. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ζητείται η συνδρομή εξειδικευμένων συναδέλφων τόσο εντός της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και από άλλες γενικές διευθύνσεις. Διοργανώνονται επιμορφώσεις σε εξειδικευμένους τομείς, ανάλογα και με τα υπομετάφραση έγγραφα. Ζητείται η συνδρομή εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη, κάτι που μέχρι στιγμής για τα ελληνικά συνέβαινε μέσω του ελληνικού δικτύου ορολογίας. Και τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης ορολογικών έργων σε ειδικούς, ώστε η ΙΑΤΕ να εμπλουτίζεται σε πολύ εξειδικευμένα θεματικά πεδία. Τέταρτον, αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες της διοργανικής βάσης όρων ΙΑΤΕ. Για την ΙΑΤΕ θα μιλήσει εκτενέστερα η συνάδελφός μου Κλειό Μπενέκου στη συνέχεια. Θα ήθελα απλώς να παραθέσω κάποιους αριθμούς. Μπορείτε να δείτε ότι περιέχει περίπου 700.000 δελτία και 7 εκατομμύρια όρους, καθώς εξ ορισμού κάθε δελτίο είναι πολύγλωσσο. Και άρα μπορούμε ίσως να μιλάμε για την μεγαλύτερη βάση όρων που υπάρχει. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι, όπως βλέπετε, οι όροι που διαγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα είναι περισσότεροι από τους όρους που προσθέθηκαν. Και σε λίγο, στην παρουσίαση της συναδέλφου μου, θα δείτε γιατί. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο λειτουργίες της ΙΑΤΕ, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να τις συνδέουμε με το μεταφραστικό μας εργαλείο.
Η πρώτη αυτή δυνατότητα είναι ένα σχετικά νέο εργαλείο, το IATE Live Plugin, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη και ζωντανή ανάκτηση όρων, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή. Όπως βλέπετε, το μεταφραστικό εργαλείο, αφού έχουμε λοιπόν προσθέσει αυτή τη λειτουργία, μας επισημαίνει στο τεμάχιο πηγή τους όρους που έχουν εντοπιστεί στην IATE και σε πραγματικό χρόνο μας εμφανίζει τις αποδόσεις που περιέχονται εκεί. Μία δεύτερη λειτουργία είναι οι θεματικές ορολογικές συλλογές. Πριν από κάποια χρόνια, λοιπόν, ξεκίνησαν να δημιουργούνται θεματικές ορολογικές συλλογές. Εντάθηκε, μάλλον, η δημιουργία αυτών των θεματικών ορολογικών συλλογών, οι οποίες στην εσωτερική έκδοση της IATE για τα θεσμικά όργανα, μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπουμε αυτές τις θεματικές ορολογικές συλλογές σε βάσεις όρων που μπορούν να ενσωματωθούν στο μεταφραστικό μας εργαλείο. Πέμπτον, πέραν της IATE επιστρατεύονται και άλλα εργαλεία, τα κατάλληλα εργαλεία. Ένα χαρακτηριστικό της ενωσιακής μετάφρασης είναι η διακειμενικότητα, δηλαδή ότι κάθε νέο έγγραφο προς μετάφραση συνδέεται με προηγούμενα δημοσιευμένα έγγραφα. Για τον λόγο αυτό, σε σχέση με την ορολογία, εξαιρετικά χρήσιμα είναι τα σώματα κειμένων. Ένα σώμα κειμένων που μάλλον γνωρίζετε όλοι είναι η Urlex, το αποθετήριο της ενωσιακής ορολογίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητούμε ορολογία σε ήδη δημοσιευμένα νομοθετικά έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ένα άλλο εσωτερικό εργαλείο είναι το Uramis. Πρόκειται λοιπόν για ένα σώμα κειμένων που καταρτίζεται με βάση τις μεταφραστικές μας μνήμες και εκεί πάλι μπορούμε να αναζητήσουμε ορολογία σε πολλές γλώσσες. Άλλο ένα εσωτερικό εργαλείο είναι το Quest, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητούμε ορολογία ταυτόχρονα σε διάφορους πόρους. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι έχω πραγματοποιήσει μία αναζήτηση και μου έχουν εμφανιστεί αποτελέσματα από την IATE, το Uramis, τη Urlex και έναν πόρο του Συμβουλίου. Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε σχέση με την ορολογία είναι τα εργαλεία εξαγωγής ορολογίας, τόσο μονόγλωσσης από το πρωτότυπο έγγραφο, όσο και δίγλωσσης. Επίσης, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης έχει αναπτυχθεί το εργαλείο Tatraterm, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπουμε καταλόγους ορολογίας σε κανόνες για την επαλήθευση της χρήσης ορολογίας εντός της μετάφρασης. Δηλαδή, ελέγχουμε αν οι όροι αυτοί έχουν μεταφραστεί σωστά και με συνέπεια εντός του ίδιου εγγράφου στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας. Επίσης, το εργαλείο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα για εξόρυξη ορολογίας ταυτόχρονα από διάφορες πηγές. Παραδείγματος χάρη, ταυτόχρονα από τη Urlex και από βάσεις όρων. Και επειδή έχω μιλήσει για βάσεις όρων, αλλά ίσως κάποιοι δεν γνωρίζετε ακριβώς τι είναι, πρόκειται λοιπόν για βάσεις που περιέχουν μονόγλωσση, δίγλωσση ή πολύγλωσση ορολογία και μπορούν να ενσωματωθούν στο μεταφραστικό μας εργαλείο. Όπως μπορείτε να δείτε στο στιγμιότυπο οθόνης, στο τεμάχιο πηγή επισημαίνεται με κόκκινο ο όρος που έχει εντοπιστεί στη βάση όρων και στο κουτάκι ορολογίας εμφανίζεται η απόδοση που περιέχεται στη βάση. Τα πλεονεκτήματα των βάσεων όρων είναι φυσικά η συνέπεια, τόσο εντός του ίδιου εγγράφου αλλά και μεταξύ εγγράφων πάνω στο ίδιο αντικείμενο, η αποτελεσματικότητα, καθώς δεν χρειάζεται να ψάχνουμε κάθε όρο κάθε φορά. Διευκολύνεται η συνεργασία σε έγγραφα που μεταφράζονται από πολλές μεταφράστρες και πολλούς μεταφραστές. Διευκολύνεται το έλεγχος ποιότητας, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως αποθηκευτικό μέσο ορολογίας κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τις βάσεις όρων που χρησιμοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι εξής. Έχουμε την IATE τόσο στο σύνολό της, όσο και σε θεματικές ενότητες. Έχουμε λοιπόν βάσεις όρων για συγκεκριμένες δέσμες εγγράφων που μεταφράζονται είτε μία φορά,
είτε επανέρχονται για μετάφραση. Έχουμε βάσει όρων για θέματα επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα το Brexit και την Ουκρανία, αναθεματικούς τομείς, αλλά και κανονιστικές μνήμες. Ένα παράδειγμα κανονιστικής μνήμης είναι η μνήμη που έχουμε στο ελληνικό τμήμα με τις μεταγραφές των ονομάτων των επιτρόπων, ώστε οι μεταγραφές αυτές να χρησιμοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο. Έκτον, η διαχείριση ορολογίας σε σχέση με τη μετάφραση πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Προπαρασκευή, μετάφραση, αρχιοθέτηση. Στο πρώτο στάδιο αυτό της προπαρασκευής, ήδη προτού φτάσει το έγγραφο προς μετάφραση, εξάγεται ορολογία από σχετικές δημοσιευμένες πράξεις, δημιουργούνται ή εντοπίζονται ορολογικοί πόροι στο θεματικό τομέα και εντοπίζονται οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες. Στο δεύτερο στάδιο αυτό της μετάφρασης, εξάγεται η ορολογία από το πρωτότυπο, δημιουργούνται τα δελτία άγκυρες στην ΙΑΤΕ, συνήθως στα αγγλικά. Οι ορολόγοι προσθέτουν στα δελτία αυτά τη γλώσσα τους και απαντούν σε ορολογικά ερωτήματα ύστερα από την απαραίτητη έρευνα. Τέλος, οι ορολόγοι δημιουργούν ή ενημερώνουν βάσεις όρων και συμβάλλουν στην εναρμόνιση της ορολογίας. Αλλά η διαχείριση ορολογίας δεν τελειώνει εκεί. Αφού λοιπόν έχει παραδοθεί η μετάφραση, έρχεται η ώρα της αρχιοθέτησης, όπου επιπλέον όροι προστίθενται στην ΙΑΤΕ, ενημερώνονται οι ορολογικοί πόροι για μελλοντική χρήση και ενημερώνονται και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε. Έβδομον, οι ορολογικοί πόροι ενημερώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Η ορολογία και η γλώσσα εξελίσσονται συνεχώς, οπότε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο. Ένα μεγάλο έργο που είναι υπό εξέλιξη είναι η εκαθάριση της ΙΑΤΕ και γι' αυτό θα μιλήσει περισσότερο η Κλειό. Ενώ εντός του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας έχουμε ξεκινήσει την εκαθάριση και ενημέρωση των αποφάσεων της ομάδας τυποποίησης ορολογίας για τα ενωσιακά έγγραφα, καθώς οι αποφάσεις αυτές ξεκινούν από το 2004. Συνοψίζοντας λοιπόν, οι 7 καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ενωσιακής ορολογίας είναι οι εξής. Πρώτον, η ορολογία τοποθετείται στο επίκεντρο της μεταφραστικής διαδικασίας. Δεύτερον, η ορολογία προκύπτει ως αποτέλεσμα συνεργασίας. Τρίτον, η συμβολή ειδικών και εμπειρογνωμόνων είναι απαραίτητη. Τέταρτον, αξιοποιείται στο μέγιστο η ΙΑΤΕ. Πέμπτον, επιστρατεύονται τα κατάλληλα εργαλεία. Έκτον, η διαχείριση ορολογίας προσεγγίζεται σε τρία στάδια, προπαρασκευή, μετάφραση, αρχιοθέτηση. Και έβδομον, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνονται οι ορολογικοί πόροι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση, να πω, όπως λέμε στις συνελεύσεις επί του διαδικαστικού, ότι δεν θα έχουμε τελικά την ομιλία των Νίκο Παπαδόπουλου και Θεόδωρου Κατερινάκη. Οπότε, Δημήτρη και Βαλεντίνη, θα ξεκινήσετε τις δύο παρουσιάσεις σας ένα τέταρτο νωρίτερα. Τώρα η επόμενη ομιλία είναι από την αγαπητή συνάδελφο Κλειό Μπενέκου, επίσης συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κλειό εργάζεται ως ορολόγος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Συντονίζει ως σήμερα και τις εργασίες του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας, το οποίο δυστυχώς με τη σημερινή του μορφή θα πάψει να λειτουργεί στα τέλη του έτους. Ελπίζω να βρεθεί μια φόρμουλα στην Επιτροπή για να συνεχιστεί κάπως αυτό το έργο. Και θα μας μιλήσει για την ελληνόγλωση μεταφρασεοστρεφή ορολογία για τις δράσεις και εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης. Όχι, συγγνώμη, για την πολύγλωση βάση... Για την οθόνη, διάβασε την οθόνη. Ναι. Για την ΙΑΤΕ, την πολύγλωση διοργανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, όπως λέει, είναι ή του ύψους ή του βάθους ή και τα δύο ταυτόχρονα. Ελπίζω να μην διθάψεις πολύ την ΙΑΤΕ μας. Καθόλου, την αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους.
Παίρνω τη σκυτάλη, μισό λεπτό να απομακρύνω το παράθυρο που με παιδεύει. Παίρνω τη σκυτάλη από τη Χριστίνα για να επικεντρωθώ σε ένα από τα ορολογικά μας εργαλεία, τη διοργανική βάση όρων ΙΑΤΕ. Βασικός σκοπός της παρουσίασης είναι να καταδείξει τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ΙΑΤΕ, αλλά και τις μεγάλες εγγενείς αδυναμίες της. Οι δύο αυτές όψεις του νομίσματος την καθιστούν ένα εργαλείο εξαιρετικά άνισης ποιότητας, σε αυτό άλλωστε αναφέρεται ο τίτλος, στο ότι ακόμη και στο ίδιο δελτίο μπορεί να συνυπάρχουν στοιχεία εξαιρετικής ποιότητας με στοιχεία απολύτως ατεκμηρίωτα. Γνωρίζοντας όμως καλύτερα τα χαρακτηριστικά της και εντρυφώντας τα μυστικά της, το ενημερωμένο άτομο χρήστης μπορεί να υποφελείται από τα θετικά στοιχεία χωρίς να παρασύρεται από τα αρνητικά. Εδώ βλέπετε εν συντομία το περιεχόμενο της εισήγησής μου. Θα ξεκινήσω με το ιστορικό πλαίσιο, καθώς η ιστορική εξέλιξη είναι ένα από τα κλειδιά που επιτρέπουν την κατανόηση των σημερινών προβλημάτων και την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Στη συνέχεια θα δούμε τα κριτήρια ποιότητας των δελτίων και τις αδυναμίες που ορισμένα παρουσιάζουν, καθώς και τα κύρια μέτρα βελτίωσης της ποιότητας. Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στο ζήτημα της συμπεριληπτικότητας της ΙΑΤΕ, που είναι ένα θέμα τόσο επίκαιρο όσο και ακαθόδες για εγγενείς και πάλι λόγους. Όπως μας είπε η Χριστίνα, η πολυγλωσσία αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της Ένωσης από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της και η ΙΑΤΕ είναι ένα βασικό πρακτικό εργαλείο εφαρμογής της. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, η πρώτη βάση όρων, το Eurodicotome της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργήθηκε το 1969, ενώ το 1981 άνοιξε για το κοινό, το οποίο έτσι απέκτησε για πρώτη φορά πρόσβαση σε 800.000 πολύγλωσσα δελτία όρων. Καθώς όμως τα όργανα είχαν το καθένα τη δική του βάση, γρήγορα παρατηρήθηκε ασυμφωνία στις ορολογικές αποδόσεις. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η συγχώνευσή τους σε μία κοινή βάση που ονομάστηκε Interactive Terminology for Europe, συνοπτικά ΙΑΤΕ, και τέθηκε σε λειτουργία το 2005, ενώ το ευρύ κοινό απέκτησε πρόσβαση στις 28 Ιουνίου 2007. Στις 7 Νοεμβρίου 2018, η πρώτη έκδοση αντικαταστάθηκε από μια αναβαθμισμένη έκδοση, την ΙΑΤΕ 2, επίσης ανοιχτή στο κοινό. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ΙΑΤΕ είναι ότι είναι δομημένη σύμφωνα με εδρεωμένες ορολογικές αρχές, οι οποίες αντανακλώνται στο γεγονός ότι τα δελτία, τα entries, δομούνται με βάση την έννοια, ενώ το θεματικό πεδίο θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται η έννοια. Ένα δελτίο ΙΑΤΕ θεωρείται καλής ποιότητας όταν περιλαμβάνει θεματικό πεδίο, όρο, ορισμό ή και συγκείμενο και είναι όλα τεκμηριωμένα με αξιόπιστες πηγές, κατά προτίμηση συνοδευόμενες από υπερσύνδεσμο για ευκολότερη αναζήτηση. Για να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει η ΙΑΤΕ, τα συνεργαζόμενα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες συμφώνησαν να εφαρμόζουν τις ακόλουθες 5 αρχές. Αρχή πρώτη. Η ποιότητα των δεδομένων που καταχωρίζονται πρέπει να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους με εμπιστοσύνη από όλα τα θεσμικά όργανα. Αρχή δεύτερη. Τα δεδομένα πρέπει να σημαίνονται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα η ποιότητα, η συνάφεια και η αξιοπιστία τους. Αρχή τρίτη. Οι συνδιαχειριστές οφείλουν να καταχωρίζουν και να διαχειρίζονται όλα τα ορολογικά τους δεδομένα στην ΙΑΤΕ. Αρχή τέταρτη. Τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στην ΙΑΤΕ επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε εσωτερικό σκοπό. Και αρχή πέμπτη. Οι συνδιαχειριστές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δεδομένων τους στην ΙΑΤΕ. Αυτή η πέμπτη αρχή έχει σημασία, θα τη δείτε. Θα την εξηγήσω μετά. Παρά την εφαρμογή των αρχών αυτών με συνέπεια και συνέχεια, η ποιότητα των δελτίων δεν είναι πάντοτε εγγυημένη για πολλούς λόγους, συχνά ιστορικής φύσης, καθώς τα αρχικά δελτία προήλθαν από απλά γλωσσάρια που δεν περιείχαν ορισμό και συγκείμενο, οι πηγές. Οι αδυναμίες των δελτίων καταντάσσονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Θόρυβος, σιγή, ένδια, πλάνη. Ο θόρυβος αφορά τα πολλαπλά δελτία με ίδιο περιεχόμενο που έχουν προκύψει κυρίως λόγω της συνένωσης ομοειδών δελτίων προερχόμενων από τις χωριστές βάσεις όρων διαφορετικών θεσμικών οργάνων.
Εδώ βλέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θορύβου. Σε αναζήτηση με τον όρο «cellule sous pluripotente» βρίσκουμε τρία δελτία με τον ίδιο όρο και το ίδιο περίπου θεματικό πεδίο. Αυτό εκ πρώτης όψεως μοιάζει παράξενο, δεν είναι όμως αν ρίξουμε μια ματιά στην προέλευση. Αναζητώντας τις πληροφορίες του δελτίου, βλέπουμε ότι τα τρία ίδια δελτία προέρχονται από τρεις διαφορετικές αρχικές βάσεις δεδομένων. Την TIS του Συμβουλίου, την EURONDICOTOM της Επιτροπής και την UTERP του Κοινοβουλίου. Η σιγή αφορά το γεγονός ότι σε ένα δελτίο λείπουν ορισμένες γλώσσες που συχνά, αλλά όχι πάντοτε, είναι οι γλώσσες των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, μετά το 2004. Στο παράδειγμα εδώ βλέπετε ότι το δελτίο έχει μόνο 8 γλωσσικές εκδόσεις και λείπουν 16. Η ένδυα αφορά τα δελτία με ελλειπή στοιχεία. Ένα δελτίο θεωρείται φτωχό όταν δεν διαθέτει ούτε ορισμό ούτε συγκείμενο ή λείπουν αξιόπιστες πηγές με υπερσύνδεσμο ή λείπει το θεματικό πεδίο. Δεν θεωρείται ελλειπές το δελτίο που δεν έχει μεν ορισμό, έχει όμως κατάλληλο και πλήρες συγκείμενο ή δεν έχει συγκείμενο αλλά έχει δόκιμο ορισμό με πηγή. Στο συγκεκριμένο δελτίο βλέπετε ότι όχι μόνο λείπει ο ορισμός και στις δύο γλωσσικές εκδόσεις, αλλά λείπει επίσης το συγκείμενο και λείπουν και οι πηγές ή είναι ελλειπείς. Κατατάσσεται στα δελτία όχι του ύψους, αλλά του βάθους. Η πλάνη αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δελτίο περιέχει λανθασμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, όρο που προέρχεται από άλλη έννοια, ασυνάρτητες πηγές, ακατανόητα σύμβολα. Τα δελτία με ακατανόητα σύμβολα προέκυψαν λόγω ασυμβατότητας των γραμματοσυρών που είχαν χρησιμοποιηθεί στα διάφορα θεσμικά όργανα, που είχε ως αποτέλεσμα να αντικατασταθούν τα γράμματα από ακατανόητα σύμβολα. Το παράδειγμα που σας δείχνω δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό, καθώς δεν είναι εύκολο πια να βρεθεί δελτίο κάκιστης ποιότητας. Εξάλλου, σας παρουσιάστηκαν αρκετά τέτοια δελτία στο προηγούμενο συνέδριο από άλλο ομιλητή, ενώ σήμερα σπανίζουν μεν, υπάρχουν όμως και θα πρέπει να έχετε υπόψη όταν κάνετε αναζήτηση ότι ένα δελτίο μπορεί να είναι παντελώς αναξιόπιστο. Στο συγκεκριμένο δελτίο παρουσιάζεται μια ελαφριά περίπτωση πλάνης, την οποία μας επεσήμανε με μήνυμα ο συνάδελφος Γιάννης Οικονόμου. Βλέπετε πάνω το μήνυμά του. Αρκετοί από εσάς θα τον γνωρίζετε. Είναι ο συνάδελφος Φαινόμενο που μιλάει άπτεστα πάνω από 30 γλώσσες και ωστόσο βρίσκει το χρόνο να υποβάλει σχόλια για διορθώσεις στην ΙΑΤΕ. Μου λέει λοιπόν ο συνάδελφος ότι το ελληνικό ισοδύναμο του όρου Seasonal Cold Storage, που είναι εποχιακή αποθήκευση ψύχους, δημιουργεί την εντύπωση ότι αποθηκεύεται το ψύχος. Μπρε, λέω. Μάλλον δίκιο έχει. Για να δω το πλήρες δελτίο. Πηγαίνω στο δελτίο, πατώντας πάνω στο σήμα της γλώσσας, το EN, και ανοίγει το αγγλικό δελτίο. Πατάω πάνω στο EL και ανοίγει δίπλα το ελληνικό. Οπότε βλέπω αμέσως ότι πρόκειται για ένα από τα χιλιάδες δελτία χαμηλής ποιότητας, αφού δεν έχει ούτε ορισμό, ούτε συγκείμενο και η πηγή είναι παμπάλαια του 1990 και αδόκιμη. Επομένως, μπορώ να το διορθώσω χωρίς περαιτέρω σκέψη. Ελέγχω και τις άλλες γλώσσες. Εδώ βλέπετε την ισπανική έκδοση και βλέπω ότι όντως το δελτίο είναι ελλειπές για όλες τις γλώσσες. Ζυγίζω, κοιτάω και τις άλλες, αλλά μόνο τρεις μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτές. Ζυγίζω το αν πρέπει να κάνω κάτι ή θα πάει για σβήσιμο. Ελέγχω με άλλα εργαλεία αν ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε κείμενό μας. Και βλέπω ότι στα κείμενά μας δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στα αγγλικά. Επομένως, αποφασίζω να σβήσω τα ελληνικά. Και θα προσθεθεί στο μέλλον αν ποτέ χρειαστεί όρος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του χειροκίνητου τρόπου εκαθάρισης των παλαιών δελτίων που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Εδώ βλέπετε ένα δελτίο σε δόκιμη μορφή, αυτό που ονομάζω του ύψους, γιατί περιλαμβάνει όλες τις γλώσσες, δηλαδή έχει συμπληρωθεί από ορολόγους προσφάτως, περιέχει ορισμό και συγκείμενο με πηγές, με υπερσύνδεσμο και έχει αξιοπιστία τρία αστεράκια. Συχνά εμφανίζονται δελτία στα οποία έχει επικαιροποιηθεί ένας όρος, αλλά όχι οι υπόλοιποι, που προέρχονται από το μακρινό παρελθόν. Είναι τα δελτία που χαρακτηρίζω ως και του ύψους και του βάθους, καθώς εμφανίζονται ταυτόχρονα, δίπλα-δίπλα, όροι με δελτίο όρου προσφάτως ελεγμένο και επικαιροποιημένο και όροι με δελτίο όρου παντελώς αδόκιμο.
Ειδού ένα παράδειγμα μεικτής ποιότητας. Στο αριστερό δελτίο, συνάδελφος του Συμβουλίου, μάλλον δύο παραδείγματα μεικτής ποιότητας. Στο αριστερό δελτίο, συνάδελφος του Συμβουλίου πρόσθεσε πρόσφατα τους επίκαιρους όρους, αλλά δεν θέλησε να πειράξει τους παλιούς, γιατί ανήκουν στην Επιτροπή, η οποία και θα επιληφθεί του δελτίου κάποια στιγμή και πιθανότατα θα απαλείψει τους τρεις όρους ή αν χρειάζεται θα τους επικαιροποιήσει. Στο δελτίο στα δεξιά λείπει η πηγή για το αρκτικόλεξο, το οποίο όμως αρκτικόλεξο είναι απολύτως δόκιμο. Άρα το δελτίο του, η εγγραφή για, αυτόν το, για το αρκτικόλεξο θα επικαιροποιηθεί κάποια στιγμή από το κέντρο μετάφρασης το οποίο δημιούργησε το δελτίο αυτό. Βλέπετε κάτω που λέει CDT. Με βάση την πέμπτη αρχή που αναφέρθηκε προηγουμένως για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δεδομένων, οι συνδιαχειριστές της ΙΑΤΕ ασχολούνται εντατικά με την εκαθάρισή της, δηλαδή την απαλυφή των παλιών και άχρηστων δελτίων και την επικαιροποίηση των παλιών αλλά χρήσιμων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται consolidation της έννοιας και ο στόχος της είναι μία έννοια, ένα σωστό δελτίο. Όχι πολλά δελτία με σκόρπιες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή εκτελείται συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια με σημαντικά αποτελέσματα από άποψη ποιότητας, φτωχά όμως από άποψη ποσότητας, καθώς τα παλιά δελτία είναι εκατοντάδες χιλιάδες και δεν επαρκούν οι ανθρώπινοι πόροι για να εξεταστούν ένα προς ένα. Πρόσφατα, η παλαιόθεν γνωστή ανάγκη μαζικής εκαθάρισης ήρθε ξανά στο προσκήνιο για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή είναι πλέον εφικτή, καθώς διαθέτουμε πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με το παρελθόν εργαλεία αναζήτησης των αδύναμων δελτίων και μαζικής διαχείρισής τους. Και δεύτερον, επειδή η βελτίωση των δελτίων είναι πλέον απαραίτητη, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται σε συστήματα αυτόματης ανάκλησης όρων από την ΙΑΤΕ, είναι το ΙΑΤΕ plugin που σας έδειξε πριν η Χριστίνα. Έτσι αποφασίστηκε να επιταχυνθεί η διαδικασία μαζικής απαλυφής δελτίων, μεριμνώντας όμως να διατηρηθεί το χρήσιμο περιεχόμενο. Το πλεονέκτημα της χειροκίνητης εκαθάρισης είναι ότι εφαρμόζεται στους επίκαιρους όρους που προκύπτουν από κείμενα που έχουν έρθει προς μετάφραση. Στην περίοδο της πανδημίας, για παράδειγμα, σε πολύ σύντομο χρόνο δημιουργήθηκαν πολλά νέα αλλά και επικαιροποιήθηκαν πολλά παλιά δελτία σχετικά με την πανδημία, τα οποία συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων χρηστών. Η μεγάλη κλίμακα απαλυφή δελτίων με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων αποτελεί αναγκαιότητα και η Γενική Διεύθυνση Μετάφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρωτοστατεί στην εφαρμογή της, αλλά και στην εκπόνηση σεναρίων για νέους τρόπους εντοπισμού δελτίων προς απαλυφή. Όμως και οι άλλες γλωσσικές υπηρεσίες συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό των δελτίων τους, που αποτελούν κληρονομιά του παρελθόντος, των λεγόμενων legacy data. Σήμερα συζητείται και η δυνατότητα χρήσης τεχνικών μηχανομάθησης για το σκοπό αυτό. Εδώ μερικά στατιστικά στοιχεία. Από αυτά βλέπετε, προκύπτει ότι, βλέπετε ότι η διαδικασία εκαθάρισης έχει εντατικοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει για τη δημιουργία νέων δελτίων, τα οποία σημαίνονται ως primary, είναι τα κάτω στοιχεία, δηλαδή ως πρωτεύοντα, χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα πρόσφατα δελτία που είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν σε όλες τις γλώσσες ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή προστιθέμενη αξία τους. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι παρά τη μόνιμη ένδυα ανθρώπινων πόρων, η εντατική διαδικασία καθάρισης της ΙΑΤΕ έχει δρομολογηθεί και εφαρμόζεται με συνέπεια και συνέχεια. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει περισσότερα από 600.000 δελτία, η διαδικασία θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά η πρόοδος που σημειώθηκε έως τώρα είναι ενθαρρυντική. Θα κλείσω με μερικές παρατηρήσεις για το θέμα της συμπεριληπτικότητας των δελτίων ΙΑΤΕ που αφορούν πρόσωπα. Το θέμα αυτό έχει τεθεί επιτάπητος εδώ και αρκετό καιρό, από την εποχή που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργήθηκαν δελτία γύρω από τα πρόσωπα και τις αρμοδιότητές τους. Η βούληση υπάρχει, αλλά προσκρούει σε τεχνικά και άλλα προσκόμματα. Τεχνικά εμπόδια.
Η βάση παρουσιάζει συγκεκριμένους τεχνικούς περιορισμούς που δυσχεραίνουν τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στα δελτία. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η χρήση της πλάγιας κάθετης γραμμής, του backslash, γιατί προκαλεί τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της βάσης, ενώ όμως αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της συμπεριληπτικής γλώσσας. Άλλες προκλήσεις. Ο πολύγλωσσος χαρακτήρας της βάσης αποτελεί περιορισμό, καθώς δεν έχουν όλες οι γλώσσες τις ίδιες ανάγκες, ούτε αντιμετωπίζουν προβλήματα της ίδιας φύσης. Υπάρχει επομένως αντικειμενικό εμπόδιο στην υιοθέτηση κοινών πρακτικών και τη σύνταξη οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο. Όσο όμως δεν έχουν συμφωνηθεί κοινές πρακτικές και δεν έχει προβλεφθεί η υποχρέωση εφαρμογής τους, η πρόοδος θα είναι αργή. Μελλοντικές προοπτικές. Η εξεύρεση πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων μπορεί να στηριχθεί μόνο στο διάλογο και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ημών και ημών. Η εγκάρδια και ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων στην ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθήσει σε λίγο θα συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι η ΙΑΤΕ με τις 700.000 δελτία σε 24 γλώσσες, συν τα λατινικά, συν 100 μη ενωσιακές γλώσσες, τα οποία δελτία εμπλουτίζονται καθημερινά με νέα, ενώ τα παλιά είτε απαλήφονται είτε επικαιροποιούνται, αποτελεί προϊόν της ιστορικής εξέλιξης των ενωσιακών θεσμών αφενός και της τεχνολογικής και κοινωνικής εξέλιξης αφετέρου. Κάθε δελτίο είναι αυθύπακτο και πρέπει να κρίνεται με βάση τα κριτήρια πληρότητας, ποιότητας και χρησιμότητας που εκτέθηκαν προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση, η ΙΑΤΕ ήταν, είναι και θα είναι ένα γιγάντιο σημειωματάριο στο οποίο οι μεταφραστές και οι διερμηνείς των ενωσιακών οργάνων σημειώνουν ό,τι τους είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου τους, που είναι σε πρώτο επίπεδο η κάλυψη των επαγγελματικών τους αναγκών και η διευκόλυνση της σύνταξης άρτιας ενωσιακής νομοθεσίας και σε ανώτερο επίπεδο η ανεμπόδιστη επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών με τους Ευρωπαίους πολίτες και η υπεράσπιση της πολυγλωσσίας που αποτέλεσε και αποτελεί θεμέλιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σε τελική ανάλυση όμως, η ΙΑΤΕ αποτελεί ένα εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των λαών, κάτι που στις μέρες μας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ και γι' αυτό θεωρούμε καθήκον μας να την βελτιώνουμε και να την υπερασπιζόμαστε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας, αν υπάρχουν. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μπενέκου. Οι ερωτήσεις μας θα είναι στο τέλος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εσάς. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε με την επόμενη ομιλία. Η εργασία που ακολουθεί είναι της κυρίας Βαλεντίνης Καλφαδοπούλου και του κυρίου Δημήτρη Μουτάφη. Ελληνόγλωση μεταφρασιοστρεφής ορολογία, δράσεις και εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. Η κυρία Καλφαδοπούλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, υπεύθυνη του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης, συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Ορολογίας και υπεύθυνη για την Ομάδα Εργασίας Localization. Ο κύριος Μουτάφης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, υπεύθυνος για την Ομάδα Εργασίας Ψηφιακού Μετασχηματισμού και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Ορολογίας. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Μουτάφη. Σας καλωσορίζουμε και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτάκι να κάνουμε διαμοιρασμό. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω τι είναι. Μπορεί να πρέπει να σταματήσει το διαμαριασμό η κλειό για να μπορέσει να δω. Φυσικά. Ευχαριστώ, Βαλεντίνη. Ωραία. Ελπίζω ότι τώρα βλέπετε την οθόνη μου, την παρουσίασή μου. Σωστά. Ναι.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να παρουσιάσουμε το έργο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών στο πεδίο της μεταφρασεοστρεφούς ορολογίας. Η ΠΕΜ έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι από το 2020 και μετά, ιδρύοντας ειδική ομάδα εργασίας για αυτόν τον σκοπό. Στη σημερινή παρουσίαση θα δείξουμε το έργο, τις δράσεις και τις συνεργασίες μας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2022 μέχρι και σήμερα. Προσπαθώντας να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην προαγωγή της έρευνας και της παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο της μεταφρασεοστρεφούς ορολογίας, αλλά και γενικότερα στην ορολογία που όλοι μας τόσο αγαπάμε εδώ μέσα. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένη η άρρηκτη σχέση της ορολογίας με τη μετάφραση, τουλάχιστον των ειδικών κειμένων, έτσι, και ως προϊόν και ως διαδικασία, γιατί τόσο η θεωρία, αλλά όσο και η πράξη δείχνει ότι από τη μια έχουμε τους μεταφραστές που ψάχνουν να βρουν συνέχεια όρους για να κάνουν πιο ποιοτικές και συνεκτικές και ορθές μεταφράσεις, έτσι, και βλέπουμε ότι έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά οι άνθρωποι που κάνουν μεταφράσεις ειδικών κειμένων τόσο με τους λεξικογράφους όσο και με τους ορολόγους, ίσως και περισσότερο. Αυτό φυσικά αποδεικνύεται και στην πράξη και με έρευνες. Συγκεκριμένα η έρευνα που διεξήγαγε το 2014 το Γραφείο Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα έδειξε ότι οι μεταφραστές χρησιμοποιούν την πολύ ωραία διαδραστική βάση ορολογίας που μας παρουσίασαν οι εκλεκτές συνάδελφοι προηγουμένως, έτσι, και ότι προφανώς είμαστε και αρκετά εξοικειωμένοι και με άλλα υφιστάμενα αποθετήρια και εργαλεία αναζήτησης ορολογίας. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, την άμεση αυτή σύνδεση μεταξύ της μετάφρασης και της ορολογίας, εδώ ήρθε η ΠΕΜ να συμβάλλει με ανθρώπους που έχουν αρκετή εξειδίκευση μέσα από ειδικά πεδία στα οποία εργάζονται στην προαγωγή της έρευνας και της παραγωγής των όρων, αλλά και στην προαγωγή και του πεδίου της μεταφρασεοστρεφούς ορολογίας και της ορολογίας γενικότερα. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε πιθανότατα, έτσι, στην Ελλάδα το πεδίο της ορολογίας, παρόλο που ξεκίνησε να αναπτύσσεται, ας το πούμε έτσι, κάπως ανορθόδοξα, τα τελευταία χρόνια είναι ευτυχές το γεγονός ότι παρατηρούμε όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις. Έχουμε θεματοφύλακα βασικά τον ΕΛΟΤ, έτσι. Έχουμε ένα μικρό θέμα ότι συνεχίζει να παραμένει άτυπη όλη αυτή η παραγωγή και η διαδικασία των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλειών. Και ίσως θα λέγαμε ότι πάμε και σχετικά αργά, γιατί για μας στην ΠΕΜ και φαντάζομαι ότι και για άλλους εδώ μέσα το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική ή ένα νομοθετημένο πλαίσιο για την ορολογία, αλλά όπως επίσης δεν υπάρχει ούτε και για τα γλωσσικά θέματα γενικότερα, έτσι, ούτε γλωσσική πολιτική, ούτε και για τα γλωσσικά επαγγέλματα. Και προφανώς κάποιες προσπάθειες που γίνανε και στο παρελθόν, όπως έχουμε δει, δεν υπήρξαν επιτυχημένες. Ως ΠΕΜ, η παλαιότερη Ένωση Μεταφραστών στην Ελλάδα, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών, της ΕΟΛΙΤΑ και του Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας Τέρνετ, ήδη από το 2017 κάναμε το πρώτο συνέδριο επαγγελματιών μετάφρασης και διερμηνίας. Είχαμε εντοπίσει πάρα πολλά κενά που υπήρχαν στις ροές εργασίας των μεταφραστικών έργων αλλά και των έργων διερμηνίας, να σημειώσουμε εδώ. Και φυσικά υπήρχε και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορούσε την ορολογία σε αυτά τα κενά. Με τα συμπεράσματα του τότε συνεδρίου, λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε διάφορες ομάδες εργασίας και συγκεκριμένα για αυτό που συζητάμε σήμερα. Από το 2020 αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε τους ήδη υφιστάμενους φορείς και τις προσπάθειές τους να δώσουμε μια νέα πνοή ενδεχομένως στο ορολογικό τοπίο στη χώρα μας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την επιμόρφωση και την κατάρτιση των δικών μας μελών σε ορολογικά θέματα και σε πρότυπα και σε διαδικασίες. Οπότε το 2020
δημιουργήσαμε αυτή την ειδική ομάδα εργασίας ορολογίας, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, αποτελείται από μέλη της ένωσής μας που αποσχολούνται συστηματικά και επαγγελματικά ως μεταφραστές ή επαγγελματίες άλλων γλωσσικών επαγγελμάτων σε κάποιο πεδίο που συνδέεται άμεσα με την ορολογία. Πρώτο μας έργο, το 2000, με την έναρξη του κορονοϊού, έτσι, το πρώτο γλωσσάρι COVID-19, το οποίο είχαμε παρουσιάσει και στην προηγούμενη, στο προηγούμενο συνέδριο, ενώ στις 17 Μαρτίου του 2021 διοργανώσαμε και την πρώτη ημερίδα ορολογίας, όπου, στην οποία είχαν συμμετάσχει 12 εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν μια αρκετά επιτυχημένη εκδήλωση, θεωρούμε. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τι γίνεται στη χώρα μας, έτσι, και στο εξωτερικό, στο πεδίο της ορολογίας και της λεξικογραφίας. Όπως είπαμε, ο στόχος αυτής της ΟΕ είναι να λειτουργήσει περισσότερο ως φορέας δικτύωσης και συνεργασίας. Δεν θεωρούμε εμείς, λοιπόν, ότι είμαστε οι αυθεντίες σε αυτό το πεδίο, αλλά περισσότερο θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο, με δικούς μας ανθρώπινους πόρους ή και υλικούς ακόμα πόρους, ώστε να είμαστε ένας φορέας ουσιαστικής συμβολής, τόσο για την ανάδειξη και τη σημασίας και της χρησιμότητας της ορολογίας, έτσι, όσο και την προαγωγή της ορολογικής έρευνας και της παραγωγής. Και έτσι πάντα το επίκεντρο του δραστηριοτήτου μας ήταν να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε την επαφή μεταξύ επαγγελματικών, ακαδημαϊκών φορέων, να δώσουμε συμβουλευτική, εφόσον μπορούμε, σε ορολογικά ζητήματα, να συνεργαστούμε σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μεταφρασιοστραφή ορολογική έρευνα και παραγωγή, πεδίο που είναι κοντά σε αυτό που κάνουμε εμείς. Και φυσικά, άμα μπορέσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση επιπλέον κανόνων και σε κάποιες αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν. Στα 3 χρόνια, λοιπόν, που αυτή η ομάδα βρίσκεται σε λειτουργία, έχουμε διοργανώσει και έχουμε συμμετάσχει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις ακόμα. Αποκορύφωμα ήταν η συνεργασία μας με το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας Τέρνετ και μάλιστα σε συνεργασία και με την ΕΛΕΤΟ, με μεγάλη χαρά, διοργανώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Ορολογίας, το TSS 2022. Από το 2021 η ομάδα εργασίας μας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας, το οποίο, όπως δυστυχώς προανέφεραν οι συνάδελφοι εδώ, ελπίζω ότι δεν θα καταργηθεί ή θα συνεχίσει να ζει. Λοιπόν, τόσο εγώ όσο και η συνάδελφος η Βαλεντίνη Καλφαδοπούλου συμμετείχαμε σε αυτό το δίκτυο, εγώ ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και η Βαλεντίνη Καλφαδοπούλου ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Από το 2021 εγώ και η Εφροσύνη Φράγκου συμμετέχουμε σταθερά ως παρατηρητές της συνεδριάσης και της εργασίας του ΓΕΣΥ. Μάλιστα, συνεργαστήκαμε και στο γλωσσάρι της αισθητηριακής ανάλυσης της κυρίας Παναγιώτου, της εκλεκτής συναδέλφου. Και συμμετέχουμε διαρκώς και ενεργά στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ. Η κυρία Φράγκο και η κυρία Καλφαδοπούλου επίσης συμμετέχουν σταθερά και ενεργά στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της ΤΕ21 του ΕΛΟΤ, για ορολογία γλωσσική πόρη, έτσι. Και η ομάδα μας από το καλοκαίρι του 2022 έχει αναλάβει και διαχειρίζεται τον κόμβο του Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας Τέρνετ μέσα στη μεγάλη φάση ορολογίας Euroterm Bank. Δεν προλαβαίνω ούτε να σου γράψω καλά-καλά. Θεγνωστικά. Το άλλο εξάμεινο όμως. Κάποια κυρία ακούγεται. Περιμένω λίγο αν θέλει να κλείσει το μικρόφωνο της. Λοιπόν, το μέχρι τώρα, λοιπόν, έργο μας εδώ πέρα, όπως το παρουσιάζουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί με το τεράστιο έργο των φορέων ορολογίας που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα μαζί μας, όπως η ΕΛΕΤΟ και άλλοι, αλλά έρχεται συμπληρωματικά σε αυτό το
έργο, καθώς η συνεισφορά μας συνίσταται σε μεγαλύτερο βαθμό από δραστηριότητες δικτύωσης και συνεργασίας. Έτσι, και δεν είμαστε φορέας λήψης προφανώς αποφάσεων γενικών για τέτοια θέματα. Αυτό καταδεικνύεται βέβαια και από τα προγράμματα των εκδηλώσεών μας που ασχολούνται κατά κόρον με ζητήματα μετάφρασης ειδικών κειμένων, όσο φυσικά και την πορεία των μελών της δικής μας ομάδας και τη συμμετοχή μας στα διάφορα συνεργατικά σχήματα έρευνας και παραγωγής. Παραθέτουμε εδώ ένα μικρό κατάλογο δράσεων στις οποίες συμμετείχαμε από τις αρχές του 2022 και σήμερα. Από το 2021 ειδικότερα είχαμε ξεκινήσει αρκετές παρουσιάσεις στα πανεπιστήμια στο πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης της ΠΕΜ, όπου μέλη της ομάδας εργασίας μας παρουσίαζαν και παρουσιάζουν ακόμη σε φοιτητές και φοιτήτριες εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τη χρήση, αλλά και τη λειτουργία και συντήρηση μεταφραστικών μνημών ή σωμάτων κειμένων για την υποβοήθηση ορολογικού ή ακόμα και ορογραφικού έργου. Το 2022-2023 συμμετείχαμε στις εργασίες της Επιτροπής ΕΛΟΤ T21, η οποία εκπώνησε δύο γλωσσάρια, το αγγλοελληνικό γλωσσάρι όρων και ενοορισμών ενιών της τεχνικής έκθεσης ISO TR2064, τυπολογία επιπέδων χρήσης της γλώσσας, και το αγγλοελληνικό γλωσσάρι μετάφρασης και διερμηνίας, όπου εκεί μεταφράστηκαν και δόθηκαν ισοδυναμίες για όρους και ορισμούς ενιών του προτύπου 17%. Προαναφέρθηκε η συμμετοχή μας στις εργασίες του ΕΔΟ, η συμμετοχή μας σε εργασίες του Τέρνετ. Για πρώτη φορά κάναμε το συνέδριο, το Θερινό Σχολείο Ορολογίας, το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, από τις 1 έως τις 4 Ιουλίου του 2022. Και μάλιστα με συμμετοχή ομιλητών τόσο και από την ΠΕΜ όσο και από την ΕΛΕΤΟ, αλλά και από το ίδιο το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΕΔΟ. Να μην σας κουράσω με πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες για αυτά. Επίσης, Βαλεντίνη, εδώ κάτι μου φαίνεται ότι λείπει, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Δεν λείπει, πήγαινε στο επόμενο, πάτα ξανά. Πάτα ξανά. Μπράβο, συγγνώμη. Έχασα αυτό, λοιπόν. Έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια στα οποία έχουμε παρουσιάσει εργαλεία όπως η πλατφόρμα αναζήτησης ορολογία Τζούρεμι, η οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως. Στο Φεστιβάλ Μετάφρασης Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε το βιβλίο των συναδέλφων John O'Shea και Daniel Weber, τη μετάφραση του κώδικα ποιητικής δικονομίας, έτσι, η οποία είναι ένας από 4 τόμους που έχουν μεταφράσει οι συνάδελφοι και περιέχει μια τεράστια βάση ορολογίας μέσα, ένα μεγάλο γλωσσάρι. Το καλοκαίρι ξαναπήγαμε και συμμετείχαμε στην Νάπολη στο Θερινό Σχολείο Ορολογίας του Τέρμετ, όπου μιλήσαμε και εκεί για ορολογικά εργαλεία και μεθόδους. Και τέλος, τον προηγούμενο μήνα διοργανώσαμε το δεύτερο συνέδριο επαγγελματιών μετάφρασης και διερμηνίας, όπου και εκεί εκλεκτές και εκλεκτοί συνάδελφοι παρουσίασαν ορολογικά έργα. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε στη συνέχεια από εδώ και πέρα. Για μας, η εκπαίδευση των μεταφραστών και των διερμηνέων σε θέματα ορολογίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά διαθέσιμα εργαλεία για την υποβοήθηση της ολοκλήρωσης του έργου τους με ορολογική ακρίβεια, είναι θεμέλιο, θεμελιώδου σημασίας, και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο έτσι προβάλλεται ακόμα και περισσότερο και η σημασία του πεδίου της ορολογίας, έτσι, γιατί όσον αφορά το δικό μας έργο ως μεταφραστών, η έβρεση και η χρήση ορθών ερμηνεολογικών ισοδυναμιών είναι τόσο ένδειξη ποιοτικής εργασίας, αλλά τόσο και εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ενημέρωση και την επιμόρφωση των επαγγελματιών, τουλάχιστον των μελών μας, αλλά και με ανοιχτές δράσεις και με τη συμμετοχή μας σε όλες αυτές τις επιτροπές και τους φορείς που προαναφέραμε. Επιδιώκουμε την περαιτέρω συνεργασία και τη συμμετοχή στην έρευνα και την παραγωγή ορολογικού έργου. Θεωρούμε ότι είναι
πάρα πολύ καλό και θα το επιδιώξουμε είτε σε ατομικό επίπεδο ως Ένωση, είτε και συνεργατικά να διοργανώνουμε ενδεχομένως και μια ενδιάμεση μερίδα ανάμεσα στα κάθε ανά δύο χρόνια συνέδρια ορολογίας που διοργανώνουμε τόσο μεγάλη επιτυχία η ΕΛΕΤΟ, ώστε να μπορούμε να κρατάμε έτσι τον κόσμο σε επαφή ακόμα πιο συχνά. Και θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη, η συνεργασία που αναπτύξαμε πρόσφατα με φορείς του εξωτερικού όπως η Τέρνετ και ειδικά αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει να διαχειριζόμαστε τον ορολογικό της κόμβο στο Eurobank, ίσως θα ήταν ένα ωραίο σημείο να ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις τόσο με όσους και όσες από εσάς βρίσκεστε σήμερα εδώ και διαθέτετε ορολογικούς πόρους που θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε σε αυτό το κόμβο, έτσι, είτε και για περαιτέρω από κοινού συνεργασίες και συμπράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την προσοχή σας και θα σταματήσω να κάνω εδώ share. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μουτάφη. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πριν δώσω το λόγο στη Βαλεντίνη που θα μας μιλήσει για το επόμενο βήμα στη συνεργασία ενώσεων και πανεπιστημίων, θέλω να συμπληρώσω στα αυτά που είπε ο Δημήτρης, ότι στα τέλη Νοεμβρίου έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του συνεδρίου της ASLINK, της C45, στο Λουξεμβούργο, με ένα πάνελ με ομιλητές τον Δημήτρη, τη Βαλεντίνη και την Χριστίνα Νικητοπούλου, που θα συντονίσω εγώ, που ακριβώς θα παρουσιάσει την δουλειά που γίνεται στην ελληνική ορολογία. Οπότε νομίζω ότι και αυτό εντάσσεται σε αυτά που είπες, Δημήτρη, για τις μελλοντικές δράσεις. Λοιπόν, Βαλεντίνη, έχεις το λόγο για την επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Κάτσε να βρω τώρα που ακριβώς βρίσκομαι. Βλέπετε την παρουσίαση κανονικά? Υποθέτω. Ναι, τη βλέπουμε κανονικά. Λοιπόν, εγώ έρχομαι... Κανονικά. Ευχαριστώ. Εγώ έρχομαι να βάλω τα σχόλια σχετικά με τις συνεργασίες που κάνουμε με τα πανεπιστήμια. Κάποια πράγματα ήδη τα κάλυψε ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μουτάφης. Εμείς, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση, όπως γνωστό, είναι ότι έχουμε τα προπτυχιακά που υπάρχουν στο Ιόνιο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν στα μεγάλα πανεπιστήμια. Αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Και έχουμε δει ότι οι ενώσεις, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, έχουν αυξήσει λίγο τη στήριξη και την επιμόρφωση πάνω σε θέματα ορολογίας. Η ΠΕΜ, όπως είπε και ο Δημήτρης, κάνει κύκλους επιμορφώσεων για τα μέλη, αλλά και ανοιχτές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την ορολογία. Εκείνο που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι τόσο στο Ιόνιο, αλλά και στα άλλα προγράμματα με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή και συνεργασία, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει συμπερίληψη ή αύξηση, διεύρυνση, ας πούμε, των ενωτήτων σχετικών με την ορολογία και την μετάδοση της γνώσης πάνω σε αυτό και την συμβολή που έχει στο μεταφραστικό έργο, αλλά και ευρύτερα, γιατί η ορολογία δεν είναι μόνο σχετική με τη μετάφραση, έχει σχέση και με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Τώρα, ένα μικρό ιστορικό για τις συνεργασίες αυτές είναι ότι ξεκίνησε αυτό εν μέσω COVID το 2020. Το COVID έδωσε μια ευκαιρία για γόνιμες ιδέες, brainstorming και συνεργασίες. Έτσι, τότε κάναμε την προετοιμασία και το σχεδιασμό πιλωτικού κύκλου με την συνάδελφο Κυριακή Κουρούνη και μέσα από τα ερωτηματολόγια που είχε δώσει εκείνη σε φοιτητές έγινε η επιλογή της θεματολογίας. Είδαμε τι ενδιέφερε περισσότερο τους ίδιους φοιτητές και βέβαια έγινε θεσμικά πλέον μετά η έγκριση από την Πανελλήνια Ενώσεων Μεταφραστών και αντίστοιχα από το τμήμα της Κυριακής Κουρούνη στο Αριστοτέλειο. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και
οδήγησε σε μια διεύρυνση, ας την πούμε την πρώτη διεύρυνση των συνεργασιών. Μετά από το Αριστοτέλειο, λοιπόν, συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας και με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Νομίζω ότι η Εφη Φράγκου πρέπει να είναι ακόμα εδώ, μάλλον. Πολύ γόνιμη και πολύ καλή συνεργασία. Όλες αυτές οι συνεργασίες συνεχίζουν μέχρι και τώρα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν ολοκληρωθεί. Και στο δεύτερο κύμα, ας το πούμε, διεύρυνσης, ξαναπήγαμε στο Αριστοτέλειο, αλλά αυτή τη φορά στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και αντίστοιχα στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και κάναμε παρουσιάσεις πάνω στη θεματολογία που είχε στην αρχική ιδέα που είχαμε με την Κυριακή και υπήρχε βέβαια μία αλλαγή την οποία θα αναφέρω λίγο πιο μετά για το τι ακριβώς μετά από τις πρώτες επαφές, τι είδαμε και μας έκανε και αλλάξαμε λίγο τη θεματολογία, το περιεχόμενο θα λέγει κανείς. Οπότε αρχικά λοιπόν ήταν τρεις βασικοί άξονες. Το ένα ήταν ορολογία και αναζήτηση ορολογίας. Λογισμικά τα οποία, το δεύτερο άξονας είναι λογισμικά που θα βοηθήσουν όσους πρώτο μπαίνουν στην αγορά να ξεκινήσουν χωρίς μεγάλη επένδυση χρηματική, αλλά και που βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων και περισσότερο εξάσκησης χωρίς να χρειαστεί να πάρει κάποιος ένα λογισμικό το οποίο ίσως πιο μετά να μην το χρησιμοποιήσει για την εξειδίκευση που θα διαλέξει. Και φυσικά ο τρίτος άξονας ήταν τα βιογραφικά ακριβώς για να μπορέσουμε να δείξουμε και να δώσουμε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς και γίνεται στην αγορά και πώς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν μελλοντικούς πελάτες, μελλοντικούς εργοδότες. Αργότερα, εκτός από τον πρώτο δηλαδή χρόνο, ειδικά αυτό το κομμάτι εξελίχθηκε παραπάνω στο, εκτός από το βιογραφικό, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το πώς θα αποκτήσουν την ψηφιακή παρουσία που θα πρέπει να έχουν, γιατί ως γνωστό, εντάξει, τα βιογραφικά, αλλά και οι αγγελίες, αλλά το καλύτερο είναι να έχεις μια έτσι proactive, θα λέγει κανείς, έτσι, συμπεριφορά, να προλάβεις κάποια πράγματα, να δημιουργήσεις δημοσιότητα για εσένα τον ίδιο και τις υπηρεσίες. Οπότε διευρύνθηκε το από απλό βιογραφικό και πήγαμε σε βέλτιστες πρακτικές και σαφώς για το βιογραφικό, για το πώς να φτιάξουν αυτή την ψηφιακή παρουσία και επίσης προσθέθηκε και μια συζήτηση πλέον με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πάνω στις οποίες μπορούν να δουν αυτό που λέμε ευρύτερα επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή αν κάποιος του ταιριάζει, θα έλεγε κανείς, περισσότερο να γίνει μεταφραστής, να γίνει διερμηνέας, να κάνει περισσότερο διόρθωση, ποιους τομείς θεματικά πλέον θα ήταν καλύτερο να ακολουθήσουν. Και ερχόμενοι πίσω στο πρώτο, τον άξονα το σχετικό με την ορολογία, που είναι και το βασικό αυτή τη στιγμή, ενώ αρχικά είχαμε αρχίσει να μιλάμε για τις αναζητήσεις, οπότε και γινόταν μια παρουσίαση των τελεστών για αναζήτηση, μετά αυτό μετατοπίστηκε σε περισσότερο στη μεθοδολογία της ορολογίας, το πώς μπορούν να δομήσουν την πληροφορία που βρίσκουν, πώς να φτιάξουν κάποιες έστω και βασικούς ορολογικούς πόρους, πώς να διαχειριστούν την ορολογία κατά τη διάρκεια ενός μεταφραστικού έργου. Γιατί είδαμε ότι εντάξει, η αναζήτηση ήταν κάτι που ήταν βασικό, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βρεις και τις αντιστοιχίες της ενολογικής ισοτιμίας, αλλά είδαμε ότι μετά ήταν το και τώρα τι, ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έλεγαν okay, και αφού έχω την πληροφορία, τώρα τι κάνω με αυτήν. Οι δύο νέες συνεργασίες που κάναμε τώρα τελευταία και που ήταν και διαφορετικής μορφής, γιατί πλέον δεν είμαστε μόνο στο διαδικτυακό, ο COVID
δεν έχει πλέον εγκλισμούς, οπότε με μεγάλη χαρά κάναμε το πρώτο διαζώσεις, την πρώτη διαζώσεις εκδήλωση στο Αριστοτέλειο με την διδάσκαλα Ελπίδα Λουπάκη σαν διήμερη εκδήλωση για το διατηματικό πρόγραμμα σπουδών διερμηνίας και μετάφρασης, που ήταν εξίσου πετυχημένο όσο και τα διαδικτυακά, και πλέον διευρύναμε τις συνεργασίες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεργαζόμενοι με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης Europe Direct, το δίκτυο Πράξη, και πηγαίνοντας στο 5ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, όπου παρουσιάσαμε εγώ και ο κλεκτός συνάδελφος ο Δημήτρης Μουτάφης, τα πληροφορίες στα παιδιά σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή, του διερμηνέα, τις δυνατότητες παρακολούθησης σπουδών για αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μιλήσαμε για την επαγγελματική αποκατάσταση και βέβαια απαντήσαμε στις πολύ καλές ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Πέσαμε επίσης και στην περίοδο που μόλις είχαν γυρίσει από ξενάγηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση από στο εξωτερικό. Είχαν γυρίσει, είχαν ήδη την εμπειρία αυτή, γιατί τους είχαν δείξει και για τις μεταφράσεις και για τις διερμηνίες. Οπότε ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Και βέβαια μέσα σε αυτό δεν θα μπορούσε να λείψει και το ότι μας ρωτήσανε τα σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται, πώς βλέπουμε εμείς το μέλλον με την συνέργεια τεχνολογίας και ανθρώπου. Τα συμπεράσματα που βγάζουμε πλέον στο τρίτο έτος των θεσμικών αυτών συνεργασιών είναι ότι η συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων με ιδρύματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα εκπαίδευσης και σε άλλα επίπεδα συνεχίζει να αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα που έχει αυτή η πρώτη ιδέα. Δηλαδή το να συνεργαστεί η αγορά με τον ακαδημαϊκό κόσμο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έτσι καλύτερες συνθήκες, μια καλύτερη οπτική που έχει ο φοιτητής και η φοιτήτρια, καθώς προετοιμάζονται για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στον τομέα της μετάφρασης και των γλωσσικών επαγγελμάτων που άπτονται αυτής. Η συμμετοχή συνεχίζει και για τον τρίτο χρόνο να είναι υψηλή, να δείχνουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να έχει ζήτηση, να έχουμε και εμείς ερωτήματα πότε θα το ξανακάνετε αυτό, για να μπορέσουμε, γιατί χάσαμε ας πούμε μία παρουσίαση και θέλουμε να την ξαναπαρακολουθήσουμε. Και τέλος, ότι η προώθηση τέτοιων συνεργασιών, δίνοντας λίγο παραπάνω δημοσιότητα σε αυτά, θα τα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Και σε αυτό έχουν συμβάλει κέραιο οι διδάσκουσες από όλα τα τμήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα κρατήσω παραπάνω το χρόνο σας. Ελπίζω να βρίσκεται επικοδομητικό αυτή η συνεργασία των δύο κόσμων και ότι τα αποτελέσματα για τρίτη χρονιά δείχνουν μια πολύ καλή πορεία τέτοιων προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία, οπότε έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε πολύ και μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Ξεκινάς εσύ, Κατερίνα. Η πρώτη από ό,τι έχω δει, αν δεν έχω κάνει λάθος με το chat, είναι από την κυρία Χριστοπούλου, στην κυρία Νικητοπούλου, αλλά νομίζω ότι μπορεί για να μην διαβάζω, αν είναι εύκολο με το μικρόφωνο, να το πει κατευθείαν, αλλιώς μπορώ να τη διαβάσω, εννοείται, αλλά για να είναι πιο άμεσο. Νομίζω ότι είναι σε μένα, εντύπωση, εκτός κι αν... Νομίζω... Αν είναι αυτή η με τα στεράκια. Ναι, και εγώ νομίζω ότι μιλάει για την Κλειό εκεί που είπε για το δελτίο, okay, για την πλάνη. Ναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να τη διαβάσουμε την ερώτηση, γιατί τέλος πάντων λέει ότι πώς γίνεται να είναι ένα δελτίο που λέω εγώ κακής ποιότητας από αυτά που παρουσίασα και να έχει τρία αστεράκια. Και ότι φυσικά αυτό το πράγμα μπερδεύει τον κόσμο. Βλέπει έναν όρο, βλέπει τρία αστεράκια. Τι να κάνει τώρα από εκεί και ύστερα, που να ξέρει ότι είναι κακής ποιότητας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει η παρουσίασή μου, γιατί είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα η ΙΑΤΕ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ αυτό που προσπάθησα να σας δείξω είναι ότι πρέπει να μπείτε μέσα στο δελτίο.
Φυσικά, όταν βιάζεστε, δεν έχετε το χρόνο, κοιτάτε απλώς τους όρους. Αλλά τουλάχιστον να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να είναι σωστός, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να είναι πλήρως τεκμηριωμένος, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή, να μην τα παίρνετε σαν θέσφατα ό,τι βλέπετε. Και ότι από εκεί και ύστερα πρέπει να μπείτε μέσα στο δελτίο και να δείτε την όψη του. Αν φαίνεται, είναι εμφανέστατο. Αν είναι τελείως άδειο το δελτίο, πάει να πει ότι έχει έρθει από παλιές βάσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι από παλιές βάσεις δεν είναι σωστός ο όρος, προφανώς. Απλώς σημαίνει ότι δεν είναι τεκμηριωμένος. Μπορεί να είναι σωστός, μπορεί να μην είναι. Δικό σας θέμα να το κρίνετε. Αλλά όταν δείτε ένα καινούριο δελτίο που μόλις πρόσφατα φτιάχτηκε, πάει να πει ότι πλήρες και τα λοιπά, με υπερσυνδέσμους και όλα αυτά, πάει να πει ότι τέλος πάντων εμείς τον προτείνουμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Όταν δείτε ένα δελτίο παμπάλαιο, σημαίνει ότι εμείς δεν τον προτείνουμε. Τώρα, γιατί έχει τρία αστεράκια? Μα γιατί όταν μπήκανε, το αυτόματο σύστημα βάζει τρία αστεράκια στους όρους. Δηλαδή, αυτό είναι το πάγιο. Για να πάρει, ας πούμε, ένα αστεράκι, πρέπει κάποιος να μπει και να αλλάξει τα τρία και να τα μετατρέψει σε ένα. Πράγμα που γίνεται, για παράδειγμα, όταν τα δελτία γίνονται πριάτε. Είναι μια διαδικασία που οι υπεύθυνοι βλέπουν, λένε αυτά τα δελτία μου, να τα δούμε, για σβήσιμο πρέπει να πάνε, αλλά κάτσε να τα κοιτάξουμε λίγο ακόμη. Τα μετατρέπουν σε πρεϊάτε, πάβετε εσείς να τα βλέπετε βέβαια, αλλά οι εξωτερικοί, αλλά τέλος πάντων αυτά για μας εσωτερικά που τα βλέπουμε, αυτά παίρνουν ένα αστεράκι, δηλαδή δελτίο πρεϊάτε έχει ένα. Μπαίνει αυτόματα, τα τρία μετατρέπονται σε ένα. Αλλά αν δεν μπει κάποιο να κάνει κάτι, τα τρία είναι το πάγιο, είναι αυτά που δίνει το σύστημα. Αυτό είναι το θέμα και φυσικά τα δίνει το σύστημα, ήταν έτσι το κάνανε, το δίνει το σύστημα γιατί δεν σημαίνει ότι είναι λάθος οι όροι. Έτσι, ένας όρος επειδή είναι παλιός δεν είναι και λάθος, απλώς δεν έχει ελεγχθεί. Αυτό λέμε, αυτό προσπάθησα να εξηγήσω. Δυστυχώς τίποτα παραπάνω, σας λέω, η μόνη λύση είναι να μπαίνετε να βλέπετε το δελτίο. Αν μπορώ να πω για αυτό το συγκεκριμένο δελτίο, έκανες δύο παρεμβάσεις. Το ένα είναι ότι έβγαλες τα ελληνικά, γιατί είπες δεν για το βρήκες σε κάποιο. Για το δελτίο το συγκεκριμένο για την εποχιακή αποθήκευση ψήφου ναι. Και την παρατήρηση του συναδέλφου. Όχι, λοιπόν, έσβησα τα ελληνικά. Ωραία, έσβησες τα ελληνικά. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αντίστοιχη ισπανική απόδοση, αντί να σβηστούν τα ελληνικά, αντί για εποχιακή αποθήκευση ψύχους, που πράγματι δεν ταιριάζει, να πούμε εμψυχρό, έτσι, εμφρίο, όπως το έχει στα ισπανικά, που είναι καλύτερη απόδοση. Και δεύτερον, αφού ήταν και ελλιπές το δελτίο και μπήκες και το επεξεργάστηκες, θα μπορούσαν να κατεβούν και τα αστεράκια, δηλαδή να μην έχει τρία. Να βάλεις δύο αστεράκια ή ένα και να ξαναπάει στο Πρεϊάτε. Καλά, αν είναι για να πάει στο Πρεϊάτε, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι εφόσον το άφηνα, γιατί εκεί δεν φαίνονται στο κοινό. Το θέμα είναι εφόσον το άφηνα το δελτίο, αυτό που λες, εγώ ξεκίνησα να το κάνω. Για να ευχαριστήσω τον Γιάννη πρώτα απ' όλα. Αλλά όταν πας να αλλάξεις, να βάλεις έναν όρο, πρέπει να βρεις παραπομπή. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω αυτό που προτείνεις, να δώσω αυτόν τον ελληνικό όρο, γιατί δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπεται να βάλω έναν όρο χωρίς να βάλω παραπομπή. Τον έψαξε λοιπόν τον όρο και στην Google και από εδώ και από εκεί και με τη μία απόδοση και με την άλλη, πουθενά δεν τον βρήκα. Στη στιγμή που δεν τον βρίσκω πουθενά, δεν έχω τη δυνατότητα να τον τεκμηριώσω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να τον τεκμηριώσω, δεν τον βάζω κιόλας. Και από τη στιγμή που δεν τον έχουμε, γιατί η ΙΑΤΕ, μην ξεχνάμε ότι είναι για την ενωσιακή ορολογία, δεν είναι για όλη την ορολογία της Γης. Δηλαδή μπορεί να έχεις και τον πιο παράξενο όρο και να μην έχεις, ας πούμε, τον όρο, λέω εγώ τώρα, αντιμόνιο, ξέρω εγώ, ένα χημικό στοιχείο. Κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν υπήρχε η πολυκυκλική ένωση, κάποια στοιχειώδης αρωματική ένωση. Δεν υπήρχε δελτίο, επειδή είμαι χημικός. Και είναι στοιχειώδεις όροι της χημίας, της οργανικής χημίας, και δεν υπήρχαν. Και έλεγα, καλά ρε παιδί μου, δεν έχουνε αυτό το πράγμα. Ναι, αν δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε ενωσιακό κείμενο, δεν υπάρχει όρος. Και ας είναι ο πιο στοιχειώδης. Λοιπόν, επομένως, εφόσον εγώ δεν βρίσκω κανένα κείμενό μας να τον έχει, δεν έχω γι' αυτό άλλωστε και δεν βρίσκω και απόδοση. Τώρα, αν τον έβρισκα σε κείμενό μας, αλλά ήταν λάθος η ελληνική απόδοση,
ήταν αυτή δηλαδή που είδαμε εκεί, τότε θα μπορούσα κάτι να κάνω, να κάνω λίγο τρισέ, να βάλω το δικό μου όνομα από κάτω, τρισέ, να κλέψω ας πούμε, να βάλω κομέλ, ότι δηλαδή η πηγή είμαι εγώ η ίδια, είναι η ελληνική ορολογία και κάτι να κάνω και να πάρω μία-μία τις λέξεις και να δώσω τα δελτία ΙΑΤΗ για μία με τις λέξεις, να κάνω ένα μαγείρεμα. Αλλά όλα αυτά αν υπήρχε όρος για να βοηθήσω τους συναδέλφους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σε δικό μας κείμενο, σας λέω, αν έβρισκα εγώ απόδοση θα την είχα βάλει. Δεν, και ας μην υπάρχει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν απαγορεύεται να έχει ΙΑΤΗ όρους που δεν βρίσκονται σε κείμενά μας. Απλώς δεν τυχαίνει να βρεθούν εκεί. Αν δηλαδή δεν έχει έρθει κάποιο κείμενο ώστε να ψάξει ο άλλος να βάλει τον όρο, τότε δεν τυχαίνει να... Ωραία, να περάσουμε και στην άλλη ερώτηση που είναι της κυρίας επίσης προς εσένα Κλειό, της κυρίας Τζέννης Παπασωτηρίου. Θέλετε να την πείτε, διάβασε, να την διαβάσω. Νομίζω ότι απευθύνεται προς εμένα, γιατί αναφέρθηκα στον κανονισμό 1 του 58, αν δεν κάνω λάθος. Ας μας πει και η κυρία Παπασωτηρίου. Σε εσάς και ίσως και σε συνέδρους από την Κύπρο, όποιος θέλει να συμβάλλει. Και είπατε και εσείς, κυρία μας, λέω ότι έχετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Ναι, οπότε, Χριστίνα, ξεκίνα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, εντάξει, δεν υπήρχε ο χρόνος για να αναφερθούμε αναλυτικά στην παρουσίαση, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται ώστε μια γλώσσα ενός κράτους μέλους να γίνει και επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα πρέπει το κράτος μέλος να υποβάλει σχετικό αίτημα και αυτό στη συνέχεια να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο. Και εδώ έχουμε και το παράδειγμα των Λουξεμβουριανών, εδώ στο Λουξεμβούργο, τα οποία είναι επίσημη γλώσσα στο Λουξεμβούργο, αλλά δεν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί το Λουξεμβούργο δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα. Όσον αφορά την ΙΑΤΕ, η Κλειό ανέφερε στην παρουσίασή της ότι περιέχει 100 μη επίσημες γλώσσες, αν θυμάμαι καλά, σωστά, Κλειό 100 ναι, δεν 100, είναι. 100. Και στα τουρκικά εννοείται. Τώρα μετά τίθεται το θέμα των πόρων, όπως παντού. Γιατί ήδη για τις επίσημες γλώσσες διατίθενται πόροι για την δημιουργία και την ενημέρωση των δελτίων. Διαθέτουμε μεταφραστές και μεταφράστρες που μεταφράζουν σε μη ενωσιακές γλώσσες, όπως τα τουρκικά, κινέζικα και πρόσφατα στα ουκρανικά και στα ρώσικα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτοί και αυτές δεν είναι πολύ και πολλές. Άρα δίνεται προτεραιότητα στις μεταφράσεις. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι επειδή μάλιστα και ο Σκόνη καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, ο κύριος Ελληνίδης Χρήστος είναι Κύπριος, είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και μάλιστα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη τουρκόφωνων Κύπριων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στις Βρυξέλλες, όπου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις, γνώρισαν συναδέλφους και ενημερώθηκαν πώς δομείται και πώς λειτουργεί η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Αυτά είχα να πω από την πλευρά μου. Αν επιτρέπετε εγώ να πιάσω λίγο το θέμα γενικότερα, ως μέλος επί πολλά χρόνια της ομάδας διαχείρισης της ΙΑΤΕ, αφενός υπάρχει, για να μπει κάτι στην ΙΑΤΕ, πρέπει να περάσει από την αυτόματη διαδικασία της επικύρωσης, validation, η οποία μπορεί να γίνει μόνο από ορολόγους, μέλη των μεταφραστικών τμήματων όλων των ευρωπαϊκών οργάνων που συμμετέχουν στην ΙΑΤΕ. Μη έχοντας λοιπόν μεταφραστές προς τις 100 άλλες γλώσσες που είναι μέσα στην ΙΑΤΕ, οι όροι μπαίνουν και μάλιστα μπαίνουν, για να απαντήσω, γιατί είπατε κάπου στην ερώτησή σας ότι έχουν γίνει έργα με πανεπιστήμια άλλων μη ενωσιακών γλωσσών. Πράγματι μαζεύεται πολύ υλικό και μπαίνει στην ΙΑΤΕ, αλλά δεν μπορεί να είναι δημόσιο, δεν είναι στην εσωτερική ΙΑΤΕ, δηλαδή εμείς έχουμε πρόσβαση, αλλά δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό, διότι δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη. Υπήρξε λοιπόν μία συζήτηση επανειλημμένα. Ως κοινοβούλιο εμείς προτείναμε με τους καθηγητές από όλες αυτές τις γλώσσες, αφού περάσουν μία
αξιολόγηση που ενδιαφέρονται να κάνουν εκείνη την επικύρωση στις γλώσσες τους, είτε μιλάμε για τα τουρκικά, για τα Ιραν, για το Φαρσί, σε πάρα πολλές γλώσσες έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Επίσης, σε μερικές γλώσσες που είναι υποψήφιες γλώσσες προς ένταξη, όπως τα Γεωργιανά, όπου γίνεται τρομερή δουλειά στη Γεωργία πάνω στην ορολογία. Αλλά σε αυτό διαφώνησαν μερικά μέλη της ομάδας διαχείρισης της ΙΑΤΕ, μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής που διστάζει σε αυτό. Και η πρόταση που είναι υποσυζήτηση είναι αν γίνουν δημόσιοι αυτοί οι όροι, να έχουν κάποια επισήμανση ότι δεν είναι επικυρωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι υπό την ευθύνη του τάδε πανεπιστημίου ή και με το όνομα του καθηγητή που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχει πάντως αυτή η συζήτηση και επειδή η ΙΑΤΕ ως δημόσια βάση δεδομένων έχει τεράστια χρήση από κοινό πέραν των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή θα φέρει περισσότερους χρήστες και θα προβάλλει έτσι περισσότερο και την ΙΑΤΕ και τη δουλειά που γίνεται γύρω από αυτήν. Ευχαριστώ και εγώ για την απάντηση, Ροδόλφε, γιατί δεν τα ήξερα και όλα όσα... Λίγο τα ήξερα αυτά, αλλά όχι επακριβώς. Και επίσης, απλώς να συμπληρώσω κάτι για αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι παράδειγμα γλώσσας που προστέθηκε είναι τα Ιρλανδικά, τα οποία δεν ήταν γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εισήλθε όταν προσχώρησε η Ιρλανδία, αλλά κάποια στιγμή το ζήτησε και από τότε γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά για να προσθεθούν τα Ιρλανδικά και στην ΙΑΤΕ και μάλιστα αν είδατε, αν ανατρέξετε στις διαφάνειές μου εκεί με τα στατιστικά στοιχεία, σε ένα σημείο φαίνεται 228.000 όροι να μπήκαν ξαφνικά, αυτή είναι γιατί μπήκε μια μεγάλη συλλογή Ιρλανδικών όρων εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, γι' αυτό φαίνεται ένα τεράστιος αριθμός όρων ξαφνικά. Και μια λεπτομέρεια θεσμική που αφορά την Κύπρο και, και το Λουξεμβούργο είναι ότι κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη συνθήκη μπορεί να δηλώσει μόνο μία επίσημη γλώσσα. Συνεπώς δεν θα μπορούσε το Λουξεμβούργο που έχει δηλώσει τα γαλλικά από την αρχή να προσθέσει τα λουξεμβουργικά και ούτε και το ίδιο αφορά τώρα την Κύπρο που δεν μπορεί να δηλώσει δύο γλώσσες αφού εξ αρχής δήλωσε μία. Οπότε χρειάζεται αλλαγή στη συνθήκη για να μπορέσει να αλλάξει αυτό που ρωτάτε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους που ήσασταν στη συνεδρία μαζί μας. Και αν δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω, Ροδόλφε, αν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε. Ο κύριος Πρόεδρος να μας πει για την συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και ομιλητρίες. Νομίζω ότι ήταν και αυτή η συνεδρία πολύ καλή, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα έχουμε τώρα τη μεσημεριανή διακοπή και στις 5 θα είναι η ανοιχτή συζήτηση με θέμα έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία, προεδρείο την κυρία Κατερίνα Τωράκη και Μαβίνα Πανταγάρα. Και συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η κυρία Άννα Αναστασιάδη Σημεωνίδη. Ελπίζω ότι θα σας δούμε όλους και εκεί, έτσι, να κλείσει το συνέδριο, όπως πάντα, με πολύ ενδιαφέρον και επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι η ανοιχτή συζήτηση θα γίνει με τον άλλο σύνδεσμο. Ναι, θα γίνει σε διαφορετικό σύνδεσμο που σας έχει σταλεί. Είναι με ελεύθερη συμμετοχή, μπορείτε να προσκαλέσετε. Επίσης, το δελτίο αξιολόγηση, το αξιολόγηση που βάλαμε στο chat. Σημειώστε το αν θέλετε. Όλοι θα το σημειώσουν, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει θέμα.
Σημειώστε το αν θέλετε για να το έχετε πρόχειρο, να το συμπληρώσετε. Ναι. Θα είναι ανοιχτό μέχρι και τη Δευτέρα, σας υπενθυμίζουμε, για να το συμπληρώσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.